Λέει, μου φωνάζει το παιδί, μαμά το παιδάκι φεύγει. Λέω, άστο να πάει στη μαμά του, πάει στη μαμά του. Όταν κατέβηκα στην παραλία ύστερα από λίγη ώρα, άκουσα ότι ψάχναν ένα παιδάκι. Τους ρώτησα πώς ήταν αυτό το παιδάκι που ψάχνανε και πράγματι ήταν αυτό που είχα δει. Εσείς μείνατε πολύ καιρό στο σκουτάρι. Εμείς πρέπει να είχαμε πάει αρχές και θα ήταν οι τελευταίες μέρες. Δεν θα είχα και πολύ άδεια γιατί τρεις εβδομάδες έπαιρνα πάντα. Βέβαια την άλλη μέρα έφυγα εγώ από εκεί. Αφού το εξαφανίστηκε η άλλη μέρα. Ναι, αφού έγινε το επεισόδιο, τα παιδιά ταράχτηκαν, εγώ το ίδιο. Δεν μπορούσα να μείνω ακόμα εκεί. Έχετε μετανιώσει για κάποια πράγματα? Όχι, το μόνο που νιώθω τύψεις λέω, γιατί δεν το κράτησα, αλλά πάλι δεν ήξερα. Αν το ήξερα έστω λίγο να το είχα δει, θα το είχα κρατήσει, δεν θα το είχα αφήσει να φύγει. Και σκέφτομαι, τι σκέφτομαι. Λέω, οι γονείς που το άφησαν από τα μάτια τους ή όποιος το επιτηρούσε εκείνη τη στιγμή. 2,5 χρονών να αφήνουν παιδί και να λείψει τόση ώρα και να μην το έχουν αναζητήσει. Η Ενούλα ήταν δεμένη μαζί σας ή πήγαινε εύκολα? Πολύ, όχι, σε κανέναν δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε εύκολα σε ξένους? Όχι, σε κανέναν. Ναι. Δηλαδή αν την έπαιρνε κάποιος ξαφνικά αγκαλιά μπορεί και να έβαζε τα κλάματα? Βέβαια. Μα είπε η θεία μου, μια θεία μου που έχει πεθάνει τώρα, ήταν στη Βρύση και έπαιρνε νερό. Ναι. Και άκουσε ένα παιδάκι και έκλαιγε με σπαρακτική φωνή. Ναι. Αλλά δε, πού να ξέρει. Εκείνη την ώρα δηλαδή, περίπου. Εκείνη την ώρα που χάθηκε το μωρό. Δηλαδή τα στοιχεία που συγκεντρώσατε σιγά σιγά ήταν το κλάμα του μωρού προς τη Βρύση. Ναι. Τα ίχνη του αυτοκινήτου και τα ίχνη από περπάτημα παιδιού. Σε ερημικό σημείο. Σε ένα σημείο ακριβώς. Σαν να το άφησαν δηλαδή. Σαν να το άφησαν και μετά να το βάλαν στο αυτοκίνητο περίπου. Ναι. Τώρα τι και πώς. Και μετά η μαρτυρία του αστυνομικού που είδε το αυτοκίνητο να φεύγει με ηλικιώδη ταχύτητα. Ναι. Αυτά είναι τα μοναδικά στοιχεία που αυτά συγκεντρώσατε. Τα μοναδικά στοιχεία. Τίποτα άλλο. Κάποιος λέει και για κάποιο κότερο εδώ στη θάλασσα που ξαφνικά χάθηκε έτσι με έναν τρόπο περίεργο. Πολλά ήταν. Και κότερα ήταν και τροχόσπιτα ήταν και αυτοκίνητα ήταν. Και σκηνές ήταν. 1,002 ήταν, δεν ήταν μόνο ένα. Ακριβώς την ίδια περίπτωση, πριν 2 χρόνια περίπου με 2,5, είχε γίνει και στο δικό μου κοριτσάκι. Ήταν το πρώτο, έχω 4 παιδιά σήμερα, ήταν το πρώτο. Ήταν περίπου 2,5 ετών. Ήταν 15 Αύγουστος, 16, 17 Αυγούστου, ακριβώς δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Εγώ δούλευα εδώ γιατί είναι το μαγαζί δικό μας και το παιδάκι το είχα στην άμμο και έπαιζε. Κάμια να το βλέπω, να το παρακολουθώ. Μπαίνοντας, βγαίνοντας, το έβλεπα που έπαιζε με κάτι. Φτιαράκια με ένα κουβαδάκι που το είχα και έπαιζε σαν παιδάκι στην άμμο. Σε κάποια στιγμή κατεβαίνοντας, το παιδί δεν υπήρχε. Μπαίνω μέσα που ήταν στους γόνους, του λέω το παιδί μας, η Βικτόρια δεν είναι έξω. Η Βικτόρια ήταν. Βγήκαμε, φωνάξαμε, η Βικτόρια. Ήταν όμως πολλοί κόσμος τότε στο μαγαζί. Ξεσηκωθήκαμε όλοι, άλλοι προς τη θάλασσα, άλλοι προς την Αγία Βαρβάρα, άλλοι προς τα εκεί, άλλοι προς το χωριό, χτυπήσανε την καμπάνα. Ένα κορίτσι, μια ανιψιά μας, η οποία είχε έρθει από την Αμερική, κατέβαινε από το χωριό και ερχόταν από τον δρόμο αυτόν που έρχεται πάλι στην παραλία, αλλά γυρίζει από εκεί. Και εδώ πιο πάνω που είναι μια δεξαμενή που έπαιρνε τότε το χωριό νερό, ήταν το παιδί, ήταν ένα αυτοκίνητο σταματημένο, μια Γερμανίδα, και η Γερμανίδα είχε κατέβει στη Βρύση και γέμιζε ένα παγουράκι νερό. Το παιδί το είχε μέσα στο αυτοκίνητο και έκλαιγε με λυγμούς. Το κορίτσι, το δικό μας η νηψιά, μόλις είδε το μωρό που έκλαιγε και ήξερε ότι τι έχει συμβεί, για να το φέρει γρήγορα σε εμάς, άνοιξε την πόρτα, το πήρε. Τη λέει: γιατί το πήρε το παιδί? Λέει: να το πάω μια βόλτα. Και έφυγε να μας φέρει εμάς το παιδί. Δεν πήρε ούτε στοιχεία, πήρε από το αυτοκίνητο, ούτε κάποιον αριθμό, τίποτα. Αυτή είχε κατασκηνώσει, έμενε εδώ στην Αγία Βαρβάρα, η κυρία αυτή. Έκτοτε δεν ξαναφάνηκε, ούτε τη σκηνή τη πήρε. Κάποιος την πήρε μετά από καιρό, δεν ξέρω ποιος ήρθε και την πήρε, ούτε καταλάβαμε. Εμείς απάνω στην αγωνία μας, μόλις είδαμε το παιδί, ηρεμήσαμε, πιστέψαμε και πραγματικά ότι μάλλον μπορεί να το είχε πάρει και για βόλτα, ας πούμε. Το πήρε από εδώ να πάει μέχρι τη Δεξαμενή. Γιατί δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο στο χωριό ή στην περιφέρειά μας που να μας έχει ανησυχήσει, να πάει το μυαλό μας ότι μπορεί όντως να είναι απαγωγή.
το έχουν πάρει το παιδί, πρέπει να είναι τη ζωή. Πέρα που υπάρχει, δεν μπορώ να ξέρω. Πόσο σας λείπει η ανιψιά σας, κύριε Χαρίλη? Μην συζητάς, γιατί και εγώ έχω παιδιά και η αδερφή μου αγουρογέρασε. Δεν έχει δει καλή μέρα. Φτωχιά ήταν και έγινε φτωχότερη. Ρημάχτηκε το σπίτι της. Ρημάχτηκε το σπίτι της. Το σπίτι της έχει ρημαχτεί από αυτή τη δουλειά. Τι νομίζεις ότι είναι? Είναι μικρότερη από μένα αυτή και φαίνεται να έχει γεράσει αυτό το παιδί. Άμα νομίζουν ότι εκείνοι που το έχουν και είναι ανθρώποι και αισθάνονται ότι υπάρχει και είναι χριστιανοί, να το παρουσιάσουν το παιδί. Είδαμε λοιπόν σε αυτή την έρευνα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το παζλ της αρπαγής της Ανούλας. Και τελικά φαίνεται ότι είναι αρπαγή και η Ανούλα από ό,τι φαίνεται ζει όντως, και τα στοιχεία που φτάνουν συγκεκριμένα στην εκπομπή μας οδηγούν σε μία περιοχή, τουλάχιστον εκεί φαίνεται ότι είναι ένα συνδετικός κρίκος που γνωρίζει πολλά και η κοπέλα μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους βρίσκεται αλλού. Πολύ σημαντικά όλα τούτα που έρχονται απόψε στην εκπομπή και ειλικρινά και εμείς δεν περιμέναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Μας βλέπετε λίγο έτσι επιφυλακτικούς, κουμπωμένους, δεν βγάζουμε πολλά τηλέφωνα στον αέρα. Γιατί είναι τόσο σοβαρή υπόθεση αυτή που οφείλουμε την έρευνά μας να την κάνουμε και με κάποια μυστικότητα. Οι άνθρωποι που πρέπει να ειδοποιηθούν έχουν ήδη ειδοποιηθεί. Υπάρχει μια κινητοποίηση τρομερή. Ήδη έχει φτάσει η ομάδα μας στο σημείο εκείνο και κάνει την έρευνά της διακριτικά. Πάει και η αστυνομία στην περιοχή εκείνη. Και θα είμαστε σε θέση σε λίγο ίσως να πούμε κάποια πράγματα αφού δείξουμε και κάποια γράμματα που έφτασαν στα χέρια μας και που είναι το κλειδί του μυστηρίου. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει όμως, θα σας κουράσω λίγο, αλλά θα πρέπει και να διακόψουμε για το τρίτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια να βγάλουμε τα χαρτιά που έχουμε.